Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Σήμερα είμαστε εδώ 7 μέρες. Δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε άλλες 17 στην Ολλανδία. Νομίζω οι εντυπώσεις ακόμα δεν μπορούν να φανούν. Σιγά σιγά με τις μέρες και οι παίκτες όλοι θα έρχομαστε πιο κοντά. Αλλά και ο προπονητής μαζί με εμάς. Γιάννη, φέτος έχει περισσότερο χρόνο μπροστά του ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί. Βέβαια, υπάρχει και μια εκκρεμότητα με το ΚΑΣ. Θεωρείς ότι αυτό βοηθάει και να γνωριστείτε καλύτερα, να δεθείτε καλύτερα, να δουλέψετε πράγματα που ενδεχομένως πέρυσι λόγω της πίεσης των σωματικών της Champions League δεν είχατε δυνατότητα να το κάνετε? Σίγουρα ο περισσότερος χρόνος βοηθάει σε μια ομάδα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα νέο προπονητή. Πολλοί παίκτες είναι καινούργοι, ειδικά οι πιτσιρικάδες. Δυστυχώς είναι πρώτη φορά που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι όλοι θα δουλέψουν ακόμα και πιο παλιοί. Ξεκινάνε την ίδια αφιτηρία όλοι. Για να δείξει τον προπονητή του ότι αξίζουν μια θέση στο ρόστερ πρώτα και μετά θα διεκδικήσουν μια θέση στην ενδεκάδα. Νομίζω ότι όλοι θα δουλέψουν σκληρά, τον προπονητή μέχρι και το τελευταίο παίχτη και να καταφέρουμε να είμαστε καλά στο τέλος της σεζόν. Για στόχο μπορούμε να μιλήσουμε? Εντάξει, όταν λέγεται ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, το κύπελο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα δεν φτάνουν μόνο τα λόγια να τα λες, πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να τα πετύχεις. Να πετύχεις και τους δικούς στόχους. Μήπως αυτό είναι το μάθημα από την περασμένη σεζόν? Πέρυσι αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανέβασε λίγο τους τόνους στην αρχή. Ίσως όχι μόνο εσείς και ο προπονητής και ο πρόεδρος μεγαλομέτωπος είχε υποσχεθεί πολλά πράγματα. Φέτος βλέπουμε πιο χαμηλά την μπάλα. Πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά για μας. Βάλαμε ψηλά τον πύχη. Σίγουρα δεν τα καταφέραμε. Συνόμαστε και οι παίκτες, σίγουρα και οι προπονητές. Νομίζω μια νέα χρονιά, οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να τα πετύχουμε. Και αυτό θα γίνει μόνο με δουλειά, όχι με λόγια. Γιάννη, λείπουν αρκετοί παίκτες αυτή την περασμένη σεζόν. Και τώρα είχε μια καινούργια ομάδα σεζόν που τον είπε. Έτσι λείπουν παίκτες, λείπαν παίκτες, τους ευκαιρικάδες. Πάω και έχει νέα δυναμική και στις ακαδημίες. Και νομίζω ότι γι' αυτό βρίσκονται εδώ οι παίκτες. Κανένας δεν τους κάνει χάρη. Θα δουλέψω σκληρά ώστε να δείξω τον προπονητή ότι αξίζει να έχουμε μια θέση στο ρόστερ. Συνεργάζεσαι με έναν προπονητή ο οποίος ρίχνει το βάρος αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές, στην ψυχολογία τους. Θέλει να τους κάνει να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Το έχεις αντιληφθεί αυτό σε αυτές τις μέρες προπονήσεων με τον κύριο Αναστασιάδη? Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις? Σίγουρα, αν και λίγες μέρες, σίγουρα είναι ένας προπονητής καταξιωμένος στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Το θέμα είναι ότι εμείς οι παίκτες πρέπει να κάνουμε αυτά που μας ζητάει και αυτό πρέπει να γίνει με σκυμμένο το κεφάλι και πολλή δουλειά. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ένας πρώτος χρόνος προσαρμογής για σένα, με όχι πάρα πολλά παιχνίδια συμμετοχής πέρυσι. Δεν ξέρω, ο προσωπικός σου στόχος φυσικά συμβαδίζει με αυτόν του ΠΑΟΚ, αλλά για τον Γιάννη Σκόντρα τι σημαίνει αυτή η νέα χρονιά? Στόχος μου, όταν ήρθα, να αντιπληθεί σε μια θέση στην ενδεκάδα. Αυτό είναι και φέτος και αυτό θα είναι για κάθε χρόνο που όσο βρίσκομαι εδώ πέρα. Από εκεί πέρα και εγώ πρέπει να δουλέψω σκληρά ώστε να δείξω τον προπονητή μου ότι αξίζω μια θέση στην ενδεκάδα. Γιάννη, σαν ομάδα, ποια λάθη θεωρείς ότι πρέπει να αποφύγετε φέτος συγκριτικά με την περσινή σεζόν? Εντάξει, νομίζω ότι στη διάρκεια του πρωταθλήματος δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει λάθη. Όλες οι ομάδες κάνουν λάθη. Το θέμα είναι ότι τα λάθη που θα κάνουμε να μην στοιχίζουν στην ομάδα. Όπως είπα, όλη τη διάρκεια της σεζόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι ώστε αυτά τα λάθη να τα αποφύγουμε και αν είναι δυνατόν να τα μειώσουμε, να μην κάνουμε πάρα πολλά. Και νομίζω έτσι θα είμαστε εντάξει. Ζήλεψες λίγο τώρα που παίζονταν το Μουντιάλ και ήταν η Εθνική εκεί και αν σου δίνει ένα επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι η Εθνική μας ομάδα είναι πολύ ψηλά πλέον παγκοσμίως και έχει ένα μεγάλο στόχο μπροστά ακόμη? Σίγουρα όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν στόχους για τον εαυτό τους, ζήλευαν με την καλή συνέπεια τους παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι αξίζουν και συγχαρητήρια τα παιδιά γιατί έφτασαν αρκετά ψηλά στο Μουντιάλ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ.